Άντωνι Σοπράνο. Μετά τον Ονό, ο Τόνι Σοπράνο έγινε ο πιο διάσημος αρχιμαφιόζος της οθόνης χάρη στο ταλέντο του James Gandolfini. Και αυτός ο ρόλος τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Ήταν σχεδόν άγνωστος όταν εμφανίστηκε στην πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά Σοπράνος ως επικεφαλής μιας οικογένειας μαφιόζων στο Νιου Τζέρσι. Ανελέητος αλλά με μεγάλη καρδιά ο Τόνι Σοπράνο, χαμηλών τόνων στην προσωπική του ζωή. Το μόνο κοινό που είχε ο James Gandolfini με το χαρακτήρα που υποδιόταν στην τηλεόραση ήταν η Ιταλοαμερικανική καταγωγή με ρίζες από το Νιου Τζέρσι. Μετά την ολοκλήρωση των Σοπράνος και τρία βραβεία Emmy ήρθε το Hollywood. Επέλεξε δεύτερους αλλά δυνατούς ρόλους σε ταινίες όπως το Zero Dark Thirty και το Killing Them Softly. Ο Gandolfini ξεκίνησε την καριέρα του στο Broadway το 1992. Προτού κολλήσει το μικρόβιο του ηθοποιού, παρακολουθώντας μαθήματα υποκριτικής με ένα φίλο του, εργάστηκε ως οδηγός φορτηγού, πορτιέρης και διευθυντής νυχτερινού κέντρου στη Νέα Υόρκη. Ο δημοφιλής ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή. Το Σάββατο επρόκειτο να εμφανιστεί στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ταορμίνας στη Σικελία και βρισκόταν στη Ρώμη με το γιο του Μάικλ που απέκτησε από τον πρώτο του γάμο. Τον περασμένο Οκτώβριο απέκτησε ένα κοριτσάκι από το δεύτερο γάμο του με το μοντέλο Deborah Lynn.